Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε, κύριε Μπακούρα? Καλά, καλά, εσείς και εσύ, Σαββόπουλε. Μαθαίνουμε ότι κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια για αυτό το φιλικό της Δευτέρας και ήδη έχετε αποσπάσει μερικά, όχι μόνο εσείς φυσικά, να πούμε και τον, τους βετεράνους του Άρη φυσικά. Ο Κούης, όλοι κάναν προσπάθεια, οι Λαρισαίοι κάνουν προσπάθεια. Όταν είναι για τέτοιο σκοπό, σε οποιαδήποτε ομάδα να αγωνίζεται ένας άνθρωπος και να έχει ανάγκη, πρέπει οι παλέμαχοι, αυτοί που ζούσαν από κοντά το ποδόσφαιρο, να βοηθάνε και ειδικά αυτές τις μέρες που έρχονται τα Χριστούγεννα και για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα ο Νίκος ο Κιζερίδης και οποιοδήποτε, ας πούμε, μακριά από εδώ να βρεθεί σε τέτοια δύσκολη θέση, θα πρέπει να βοηθάμε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι... Οι εταιρείες βοηθάνε, όχι μόνο σαν άνθρωποι, και η δικιά μας εταιρεία, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, είναι κοντά σε αυτούς τους σκοπούς, τους φιλανθρωπικούς που γίνονται, για να βοηθάμε την εταιρική και κοινωνική ευθύνη που έχει. Αυτό το φιλικό θα γίνει τη Δευτέρα. Να θυμίσουμε σε όσους δεν το γνωρίζουν ενδεχομένως, θα γίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης την Δευτέρα το μεσημέρι. Αυτή τη Δευτέρα μας έρχεται. Αυτή τη Δευτέρα στις 3 ώρα. Μεταξύ των βετεράνων του Άρη και της Λάρισας και ήδη από ό,τι πληροφορούμαστε και ο Άγγελος ο Χαριστέας νομίζω θα παίξει και για πρώτη φορά με τη φανέλα των βετεράνων του Άρη. Ξέρω, δεν τον έχουμε δει ξανά. Είναι η πρώτη φορά. Θα παίξει και ο Άγγελος ο Χαριστέας και ο γιο της ο Κατσιαρός. Εντάξει, έχει φορέσει και τη φανέλα της Λάρισας. Θα πάρω τηλέφωνο και τον Πρίτα, να έρθει και ο Πρίτας και να έρθουν όλοι να βοηθήσουν. Ναι. Πέρα φέζει και από τους γνωστούς, ο Ντίνος ο Κούης, και από ό,τι πληροφορούμαστε, θα παίξετε κι εσείς. Θα παίξω κι εγώ λίγο. Θα παίξω ο Καρυπίδης, θα παίξω ο Αστόπους, όλοι να βοηθήσουμε. Εσείς τι θέση παίζετε, κύριε Μπακούρα, τι θέση παίζετε? Στη θέση του Τάτο. Στη θέση του Τάτο? Ναι, ναι. Αρχίζει να φοβάται, να τρέμει ο Τάτος, μου φαίνεται. Να φοβάται. Εμείς βλέπουμε τον Άρη που πάει καλά φέτος και χαιρόμαστε. Αυτό είναι σημαντικό. Να βλέπει την ομάδα, να πάει όπως πάει, να έχει υγεία, να συνεχίζει να έχει υγεία. Και εμείς στηρίζουμε. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Εγώ ειδικά τίποτα άλλο δεν θέλω. Όταν βλέπω να είναι μπροστά η ομάδα, χαίρομαι και τη Δευτέρα είμαι πάντα χαρούμενος. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα την φετινή τουλάχιστον χρονιά. Έτσι φαίνεται. Ο Άρης έχει ήδη αποσπαστεί, έχει πάρει μια διαφορά. Έχει μια ομάδα που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη στην κατηγορία. Και το ευχάριστο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Μπακούρα, εγώ τουλάχιστον αυτή την αισθησία έχω. Δεν ξέρω να συμφωνείτε μαζί μου, ότι δίνεται η δυνατότητα στον Άρη να οργανωθεί από τώρα σε όλα τα επίπεδα για αυτά που θα κληθεί να αντιμετωπίσει την επόμενη σεζόν. Σημαντικό είναι αυτό. Σημαντικό τα Χριστούγεννα να αρχίσει να οργανώνεται για την επόμενη κατηγορία και έτσι πρέπει να δημιουργούνται οι ομάδες. Να έχουν χρόνο μπροστά. Γιατί αυτά τα τελευταία χρόνια, όσες φορές το καλοκαίρι θυμάμαι τη ζωή μου, ήμουν στο Βελίδιο. Ή στο Βαλίδιο, στο Παλέ. Όλο το καλοκαίρι. Για να δούμε τι θα γίνει. Πού θα παίξει, πώς θα παίξουμε, ποιοι θα είναι, ποιος θα αναλάβει, πότε θα αναλάβει. Δημοψήφισμα από εδώ, ψηφοφορία από εκεί, τι θα γίνει. Αν δεν τελειώσουν αυτά τα πράγματα και δεν βρει μια ηρεμία η ομάδα, όπως φαίνεται ότι τη βρήκε, δεν νομίζω να υπάρχει μέλλον. Ελπίζω αυτή τη φορά να πάμε καλά, να πάμε εκεί που ήμασταν, να χαίρεται ο κόσμος. Και το μόνο που περιμένω και το λέω μερικές φορές είναι ο πρώτος αγώνας του Χαϊλάου να έχει 20.000 κόσμο και να βλέπουμε τον κόσμο να ξαναχαίρεται και να χαίρεται την Κυριακή. Βλέπετε εσείς μια προοπτική με τον Θόδωρο Καρυπίδη? Τουλάχιστον έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις. Έχει μια προοπτική. Είναι νεαρός σε ηλικία, ένας νεαρός επιχειρηματίας, ο οποίος ξέρει και από ποδόσφαιρο. Ξακολουθεί μάλιστα να παίζει ακόμη και στα 38 του ποδόσφαιρο. Έχει δώσει έτσι έναν άλλον αέρα, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτό το πράγμα? Έχει δώσει αέρα. Εγώ δύο λεπτά που μίλησα μαζί του, είδα ότι έχει όραμα, είδα ότι έχει όρεξη, είδα ότι έχει ικανότητες. Αφού αποφάσισε να μπει στην οικογένεια του Άρη και σε μια ομάδα η οποία βρισκόταν σε αυτή την κατηγορία, σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος επαγγελματίας που έχει ένα προγραμματισμό μέσα του και ένα πολυετή σχεδιασμό. Δεν μπορείς να έχεις σχεδιασμό για ένα έτος. Άραγε ξέρει που ήμασταν, ξέρει τι τραβήξαμε πέρυσι, ξέρει τι τραβήξαμε πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, άραγε τα ξέρει όλα. Και μπορεί να πει ότι θα την οδηγήσει, όπως λέει και ο ίδιος και όπως λέμε όλοι, εκεί που ήμασταν και εκεί που θα βρεθούμε, να μείνουμε και να είμαστε στις πρώτες θέσεις όπως ήμασταν τα πρώτα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Όπως απέδειξε το μπάσκετ, κύριε Μπακούρα, και ο Νίκος ο Λάσκαρης, ο Αριάνος δεν θέλει και πολλά πράγματα για να επιστρέψει στο γήπεδο μαζικά και να ενισχύσει μαζικά την προσπάθεια. Είδατε ότι ο κύριος Λάσκαρης με 2-3 συγκεκριμένες κινήσεις και χωρίς πολλά λόγια έχει καταφέρει και τον κόσμο να συσπυρώσει και να κάνει μια αναπτύξη, μια δυναμική τεράστια στο μπάσκετ ήδη από τους πρώτους μήνες.
Και ο ποδόσφαιρο που μαζεύει και περισσότερες μάζες, το ξέρετε πολύ καλύτερα αυτό το πράγμα. Βέβαια. Με 2-3 κινήσεις ο κύριος Καρυπίδης, νομίζω, τους επόμενους μήνες μπορεί να πετύχει κάτι ανάλογο και στο ποδόσφαιρο. Σοβαρότητα, πειθαρχία, προγραμματισμό θα πετύχει, ο κόσμος θα γυρίσει, δεν πρέπει να ανησυχούν, γιατί δεν νομίζω ότι σήμερα πονάει η καρδιά μας να πηγαίνουμε να βλέπουμε αγώνες με ομάδες πολύ κατώτερης κατηγορίας. Όταν θα φτάσει η ομάδα να παίζει στη Super League και το γήπεδο θα γεμίσει και πάλι θα είμαστε ψηλά με τα εισιτήρια όπως ήμασταν όλα τα χρόνια που βρισκόμαστε στη Super League, μόνο ότι η ομάδα δεν ήταν πάντα στις πρώτες θέσεις. Άρα ο ενθουσιασμός θα ξαναγυρίσει, θα ξαναγυρίσει στους νέους, στους μεγάλους και θα είμαστε κοντά στην ομάδα. Πανικός δεν χρειάζεται, χρειάζεται να είμαστε πάντα συσπειρωμένοι, να βλέπουμε το καλό. Ιδιωτικά συμφέροντα δεν χρειάζεται να έχει ο καθένας. Όλοι να βοηθάμε όταν μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για την ομάδα, δουλεύουν με επαγγελματισμό. Αυτοί που είμαστε από πίσω, τίποτα μόνο πρέπει να κάνουμε, πρέπει να στηρίζουμε, τίποτα άλλο. Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο. Γίνεται μια προσπάθεια από τους βετεράνους, νομίζω, και συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την προσπάθεια όσο μπορείτε. Γενικότερα, ο Άρης να αποκαταστήσει λίγο την έξωθεν καλή μαρτυρία, το όνομά του, τη σχέση του με ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα της ομάδας. Θα γίνουν κάποιες κινήσεις για αυτό το σκοπό και μάλιστα ήδη από την Δευτέρα, από το μάτς Δευτέρας, θα τιμήσετε και κάποιους ποδοσφαιριστές του Άρη που έχουν φορέσει και τη φανέλα του της Λάρισας, αλλά φόρεσαν και τη φανέλα του Άρη φυσικά για κάποια χρόνια. Ναι, μετά αυτό που κάνουμε για το Κιζερίδη, ένα σκοπός δικός μου που αναμειγνύουμε σε αυτά, είναι πάντα να αναδεικνύεται και το όνομα του Άρη να είναι ψηλά. Θα κάνουμε και άλλα φιλικά παιχνίδια σε άλλες πόλεις, να τιμήσουμε τους ανθρώπους που παίξαν τα προηγούμενα χρόνια στον Άρη. Ήδη θα τιμήσουμε τον Νίκο Αργυρούλη, θα τιμήσουμε τον Κολομητρούση, θα τιμήσουμε τον Ζιώδα, θα τιμήσουμε την Τεμπεγλέρα, για να θυμούνται καλά και να θυμούνται, να έχουν ωραίες αναμνήσεις από το Χαριλάο, από το Κλειάνθης Βικελίδης και από τον Άρη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να εξυψώσουμε το brand name της ομάδος και όπου πηγαίνουμε να λένε ναι, οι άνθρωποι του Άρη είναι αυτοί που είναι. Είναι σοβαροί, είναι ευγενικοί, θα τους υποδεχθούμε, θα τους ξεναγήσουμε στο χώρο των παλεμάχων του Κλειάδης Βικελίδης, μετά θα παραθέσουμε ένα γεύμα, θα τους πάμε για ένα καφέ και όταν θα φύγουν σαν φίλοι, όπως πρέπει να είναι οι παλέμαχοι των ομάδων και όπως πρέπει να είναι και οι ποδοσφαιριστές σήμερα, έτσι. Ναι, ναι. Μακάρι, αυτά είναι ωραία. Αυτές είναι ωραίες κινήσεις. Ο Άρης πρέπει να αλλάξει ως όλα τα επίπεδα. Εγώ το λέω συνέχεια, να ξεφύγει λίγο από νοοτροπίες και από δρόμους λανθασμένους, στους οποίους κινήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα, νομίζω, του συλλόγου, το έχετε αντιληφθεί και εσείς που είστε πολύ κοντά όλα αυτά τα χρόνια, είναι η νοοτροπία που έχουμε σε ορισμένα πράγματα. Όχι η νοοτροπία, ήταν πολλά τα προβλήματα. Εφεργιότητα, ξέρετε τώρα, όταν έρχεται ένας εργαζόμενος, ένας ποδοσφαιριστής, ένας φροντιστής, ένας γυμναστής, το μόνο πράγμα πρέπει να εγγυάσει ότι υπάρχει ένας επαγγελματικός σύλλογος που κάθε μήνα καταβάλλονται τα χρήματα, κάθε μήνα πληρώνεται, δεν έχει άγχος με την οικογένειά του, να ζήσει σε πόλη διαφορετική ίσως από αυτή που ζούσε. Άρα θα πρέπει να φεύγει από την ομάδα, να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να φεύγει χαρούμενος και ευτυχισμένος που έπαιξε στον Άρη. Εγώ νομίζω ότι πολλά χρόνια φεύγαν παίξεις και δεν θέλουν να ξαναδούν το Χαριλάο. Δεν έχει άδικο, δεν έχει άδικο. Εγώ τους βρίσκω δηλαδή αυτά τα χρόνια σε διάφορες πόλεις και μιλάω και βλέπω μια κακία πολλές φορές στο πρόσωπό τους και προσπαθώ με τρόπους γιατί δεν νιώθω καλά. Ναι. Ο κόσμος μας ακούει τώρα, πότε θα μπορέσει να, ανήμερα του αγώνα, να προμηθευτεί, να πάρει ένα εισιτήριο, 2-3, όσα θέλει, μπασετώσει, αν έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει. Από αύριο οι παλέμαχοι και κάποιοι άλλοι θα έχουν κάποια εισιτήρια, τα οποία θα δώσουμε σε κάποιες επιχειρήσεις για να έρθει ο κόσμος εκεί. Θα υπάρχει και στο εκδοτήριο, θα υπάρχουν εισιτήρια και όσοι μπορούν να βοηθήσουν, είτε μέσω μιας μικρής χορηγίας, είτε μέσω ενός εισιτηρίου, ό,τι είναι δυνατόν για τον καθένα, γιατί και σήμερα οι άνθρωποι δεν περνάνε και εύκολες οικονομικές καταστάσεις. Πάντως η φανέλα του Άρη αλλά και της Λάρισας χορηγία εξασφάλισαν. Η φανέλα της Λάρισας θα είναι με το Αέριο Θεσσαλίας, η φανέλα του Άρη με το Αέριο Θεσσαλονίκης και έτσι προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Θα έχουμε και ρεβάν στη Λάρισα. Α, θα γίνει και ρεβάν. Σήμερα με το Παραφέστα και τον Αργυρούλη για σκοπό δικό τους στη Λάρισα όπου υπάρχει και ένας άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με το καλό στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπακούρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.